μήνυμα πρώτο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι διαχειρίσιμος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ενσωματώσιμος στο σύστημα, ότι όχι μόνο διατηρεί, αλλά και ενισχύει την κινηματική φρεσκάδα και την πολιτική ορμή που τον εκτείναξε στο 27%. Ότι όχι μόνο δεν κάνει ούτε μισό βήμα πίσω από τις θέσεις τους, αλλά τις κάνει ακόμα ριζοσπαστικότερες. Και αυτό όχι για να κάνει ένα άλμα στο κενό, αλλά για να συνδεθεί πιο στενά με τα λαϊκά αιτήματα και τους κοινωνικούς αγώνες που πάλι φουντώνουν ενάντια στις απολύσεις και στην κοινωνική καταστροφή. Για να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στη ριζοσπαστικοποίηση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, στην ακόμα μεγαλύτερη προσέγγιση τους με την αριστερά, στον εμβριασμό και στην κατάκτηση μιας ευρύτερης λαϊκής πλειοψηφίας που θα τον βοηθήσει να πετύχει τους στόχους του για την ανατροπή της μνημονιακής κυβέρνησης και για το έλεγχο των δρόμων για μια κυβέρνηση των συμπαραταγμένων δυνάμεων της αριστεράς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο η ιδεολογική, προγραμματική, πολιτική και κινηματική του ριζοσπαστικοποίηση ικανοποιεί πρώτα απ' όλα το αίτημα των εξουθενωμένων από τα μνημόνια λαϊκών στρωμάτων που αυτά που μας ζητά στους βουλευτές, στα στελέχη, στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ όταν είμαστε στα κοινωνικά μας σκυρτήματα είναι να είμαστε πιο δυναμικοί, να είμαστε πιο μαθητικοί, να είμαστε πιο αποφασιστικοί απέναντι στα μνημόνια και στις μνημονιακές δυνάμεις. Γιατί η ριζοσπαστικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εγγύηση σύντροφοι και συντρόφισσες ότι θα αντέξουμε ως αριστερή κυβέρνηση στον πόλεμο που θα μας ανοίξει το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο για να μην προωθήσουμε το πρόγραμμά μας και να αποτελέσουμε απλά μια παρένθεση στις μνημονιακές κυβερνήσεις. Μήνυμα δεύτερο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει και επιμένει και επιμένει στη συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω αρνήσεων σήμερα των ηγεσιών του και επιμένει γιατί τη συνεργασία της αριστεράς τη θέλει με όλη την ψυχούλα του ο κόσμος της αριστεράς, μεγάλα τμήματα του λαού μας και αυτή την ενότητα και τη συνεργασία θα την επιβάλλει ο κόσμος της αριστεράς και ο λαός μας και με την ψήφο του και με τις αγώνες του και με τη δυναμική που θα δημιουργήσει όπως ακριβώς δημιούργησε δυναμική να μας εκτινάξει από το 4% στο 27%. Γιατί η συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να εμπνεύσουμε ένα νέο κύκλο κοινωνικών και λαϊκών αγώνων ή κυφάρων αυτή τη φορά. Γιατί η συνεργασία της αριστεράς είναι η πιο προοδιαστή εγγύηση ότι δεν θα σταματήσουμε μετά τις εκλογές αριστεροδεξιά ή αριστεροκεντροδεξιά κυβέρνηση με δυνάμεις που θα μας πιέσουν να στρογγυλεύσουν τις θέσεις μας ή να επαναχωρήσουμε από τις προγραμματικές μας εσπίσεις. Αλλά είναι εγγύηση ότι θα σταματήσουμε κυβέρνηση με τέτοιες δυνάμεις της αριστεράς, με αυτές τις δυνάμεις της αριστεράς που είναι σταθερά απέναντι στα μνημόνια και στις μνημονιακές πολιτικές. Γιατί είναι η καλύτερη εγγύηση η συνεργασία αυτή ότι η αριστερή κυβέρνηση μπορεί να σταθεί όρθια απέναντι στους εκβιασμούς του κατεστημένου. Αφού θα στηρίζεται η αριστερή κυβέρνηση σε δυνάμεις της αριστεράς, με οργανώσεις, μέλη και φίλους, εκπαιδευμένους και μαθημένους να δίνουν σκληρούς και σκληρούς αγώνες όποτε χρειαστεί, με όποιο τρόπο χρειαστεί και αν χρειαστεί. Μήνυμα τρίτο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει ότι η αριστερή κυβέρνηση θα διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και όχι απλά μεγάλο μέρος του χρέους, τότε το εννοεί και πραγματικά. Ότι δηλαδή η αριστερή κυβέρνηση αφού εξαντλήσει το πεδίο των διαπραγματεύσεων των δανειστές είτε στην Ευρώπη είτε σε εθνικό επίπεδο μόνο τα όπλα που διαθέτει και αυτά και αν αυτά δεν αποδώσουν τότε έχει εναλλακτική λύση. Και η λύση αυτή εναλλακτική ή που υπηρετεί τις ανάγκες του λαού είναι η διακοπή. Είναι η διακοπή από πληρωμής του δημόσιου χρέους, η στάση πληρωμών και η μονομερής διαγραφή. Τέλος, τελευταίο μήνυμα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κυβερνήσει όχι για να σώσει τη Μέρκελ και το ευρώ της, αλλά για να διασφαλίσει την επιβίωση του λαού και της χώρας.
μόνο γι' αυτό. Ότι δηλαδή μια αριστερή κυβέρνηση θα πάει το όχι της Συντρόη και την Καρδινόνια μέχρι το τέλος. Ότι αν εκβιαστεί, αν πολεμηθεί, αν εμποδιστεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της ή απειληθεί με τους κυρίαρχους εκβιασμούς της εξόδου από το ευρώ και σταματήματος της χρηματοδότησης στη χώρα ή της ρευτότητας στις τράπεζες, έχει εναλλακτική λύση σε αυτή την περίπτωση. Και δεν θα μετατρέψει το όχι της σε ένα αρκοδιαστικό και καταστροφικό ναι. Ότι έχει εναλλακτική λύση που δεν είναι άλλη από τη σύγκρουση με την Ευρωζώνη ή αν χρειαστεί ακόμα και με την έξοδο από αυτή. Για να έχουμε τελειώνει, για να έχουμε όμως το λαό έτοιμο να στηρίξει μια τέτοια επιλογή, πρώτο πρέπει να το ξεπρομάξουμε από την κυρίαρχη τρομοκρατία και να του πούμε ότι μια τέτοια λύση δεν είναι καταστροφή, ή αν είναι προετοιμασμένη, συντεταγμένη από μια κυβέρνηση αριστεράς μέσα σε ένα αντιμνημονιακό προοδευτικό σχέδιο και με τη στήριξη του λαού. Και δεύτερον, πρέπει να ετοιμάσουμε αυτή την εναλλακτική λύση, γιατί έχουμε δρόμο πολύ να κάνουμε και το συνέδριό μας πρέπει εκεί να μας πάει. Σύντροφοι και συντρόφισσες, εύχομαι και πιστεύω ότι θα πάρουμε στο ιστορικό συνέδριό μας αποφάσεις που θα τις εφαρμόσουμε όλοι και όλες ανεξάρτητα των επιμέρους απόψεών μας. Και αποφάσεις που θα βοηθήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, θα βοηθήσουν την αριστερά, θα βοηθήσουν το λαό που έχει επενδύσει πάνω μας ελπίδες μεγάλες